Το πάρκο Ρουμανικών στην Νεάπολη, αποστολίδι των δυτικών συνοικιών, σήμερα είναι ένας παραμελημένος χώρος με εμφανή τα σημάδια εγκατάλειψης. Παγκάκια που τα ξύλα τους έγιναν καύσιμα σε κάποια σόμπα, σκουπίδια, σύριγγες από χρήση ναρκωτικών και καμένα δέντρα και φοίνικες συνθέτουν το σκηνικό της εγκατάλειψης, το οποίο συμπληρώνεται από το κτίριο «Ντροπή για το Δήμο Νεάπολης», αυτό του παλιού αναψυκτηρίου, το οποίο σήμερα έχει λαϊλατηθεί από άστεγους που μένουν σε αυτό, χρήστες ναρκωτικών, αλλά και άτομα το πρώην Σοβιετικό μπλοκ που παραβιάζουν καθημερινά το χώρο και τον χρησιμοποιούν ως δικό τους καφενείο. Δεν είναι λίγες βέβαια οι φορές που το κτίριο κάηκε από την παραβατικότητα των ατόμων αυτών. Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η ανάπλαση του πάρκου για να ξαναβρει η περιοχή την χαμένη ποιότητα ζωής που της ανήκει. Στο σημείο βρέθηκε και ο υποψήφιος δήμαρχος Σοκιαών Νεάπολης, Λάζαρος Ωραόπουλος, ο οποίος μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο σημείο. Βρισκόμαστε στο πάρκο του Μακεδονικού, το πάρκο του Ρουμανικών, γνωστό στη Νεάπολη. Είναι από τις λίγες εκτάσεις που υπάρχουν στα όρια του Δημοτικής Ενότητας της Νεάπολης, ελεύθερη χώρο πρασίνου. Εικόνα εγκατάλειψης που βιώνουμε, την έχετε δει, τη βλέπετε. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες καταγγελιών των πολιτών. 8 χρόνια διοίκησης του Σύμου του Δανειλίδη δεν έχει γίνει καμιά επέμβαση στο πάρκο αυτό. Η υποβάθμιση του είναι αισθητή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τα παιδιά και για τους περίοικους και γενικά για τους ανθρώπους. Μετά από 8 χρόνια κατάφερε να βρει η διοίκηση του Δήμου χρηματοδοτικό εργαλείο για να αναπλάσει το πάρκο. Από Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα μπει σε διαδικασία ανάπλασης. Βέβαια αυτό φανερώνει την νοοτροπία της διοίκησης, μια λάθος νοοτροπία που υπάρχει, που αναζητεί το χρηματοδοτικό εργαλείο πρώτα και μετά κάνει το έργο. Δεν θέτει προτεραιότητες, αφήνει τους χώρους, τους δημόσιους χώρους να υποβαθμιστούν, να εγκαταληφθούν και μέχρι εσχάτων και μετά προχωράει στην ανάπλασή τους. Οι εικόνες που βλέπετε της εγκατάλειψης και του Δημοτικού Κτηρίου αλλά και του Ελεύθερου Χρόνου Πρασίνου είναι εικόνες τριτοκοσμικές, δεν είναι για μια σύγχρονη πόλη του 2020. Η νοοτροπία της διοίκησης που έχει εγκαταλείψει τους χώρους πρασίνου είναι αισθητή. Από ό,τι γνωρίζω, στις μελέτες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο πάρκο υπήρχε και υπόγειος χώρος στάθμευσης που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει έως και 600 αυτοκίνητα. Είναι αλήθεια? Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος για υπόγειο σταθμός αυτοκινήτων. Δεν είναι σε γνώση μου η ακριβής μελέτη για πόσα αυτοκίνητα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένας υπόγειος 2-3 όροφοι από κάτω και να εξυπηρετήσει αρκετά αυτοκίνητα. Αν το βάλουμε και σε συνάρτηση ότι σε συζητήσεις που γίνονται και στις προτάσεις που ακούγονται ότι στην περιοχή εδώ θα δημιουργηθεί και σταθμός μετρό, βέβαια δεν ξέρουμε το χρόνο που θα δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, απλά ένα έργο μιας ανάπλασης ενός τέτοιου χώρου θα πρέπει να προβλέψουμε και τέτοιες συνθήκες. Πάντως, σε ένα πράγμα συμφωνούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Σοκιαών Νεάπολης, πως θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των κατοίκων και να αρχίσουν να αγαπούν και το περιβάλλον αλλά και το πάρκο της Νεάπολης.